Τρίτη 29 Ιουνίου σήμερα και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας εορτάζεται κάθε χρόνο την συγκεκριμένη ημέρα με βασικό σκοπό και στόχο βέβαια την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για ένα σπάνιο ρευματικό νόσημα. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιάννης Παπαδάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν σκληροδερμίας. Ένα αυτοάνοσο νόσημα, σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Ένα αυτοάνοσο, το οποίο αν και δεν ανήκει, αν και ανήκει στα σπάνια ρευματικά νοσήματα, δεν υπολείπεται σε σοβαρότητα αφού προσβάλλει σημαντικά όργανα εσωτερικά, όπως είναι η καρδιά, η νεφρή, με αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής των ασθενών να είναι σε αρκετά άσχημη κατάσταση. Μάλιστα. Δεν προσβάλλει λοιπόν μόνο το δέρμα. Μόνο το δέρμα, όχι. Σωστά. Προσβάλλει και ο όργανα. Η σκληροδερμία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Είναι το εντοπισμένο και το συστηματικό σκληρόδερμα. Το συστηματικό είναι αυτό που είναι και το πιο σοβαρό. Καθώς οι ασθενείς εκδηλώνουν μεγάλο φάσμα συμπτωμάτων, κυρίως όπως σας είπα εσωτερικά όργανα, και μάλιστα σε ένα 8 έως 12% των ασθενών αυτών έχει παρατηρηθεί ως επιπλοκή πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που ενδέχεται να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων αυτών. Κύριε Παπαδάκη, ποιοι παράγοντες συμβάλλουν προκειμένου να εμφανιστεί κατ' επέκταση το συγκεκριμένο νόσημα? Ναι, η παθογένεια της νόσου είναι άγνωστη. Σίγουρα όμως στην εμφάνισή της σημασία έχουν γενετικοί παράγοντες. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα ότι οφείλεται συγκεκριμένα σε κάτι ξεκάθαρο. Η νόσος προσβάλλει περισσότερο τους άνδρες ή τις γυναίκες? Τα επίσημα στοιχεία τι λένε? Θα έλεγα ότι όπως τα περισσότερα ρευματικά νοσήματα οι γυναίκες σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου, γιατί η αναλογία είναι 4:1 υπέρ των γυναικών, 4 γυναίκες ένας άνδρας. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 2.500 ασθενείς. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε μόνο ενήλικες, γιατί εντοπίζεται το σκληρόδερμα κυρίως σε ηλικίες 40 έως 60 ετών, αλλά έχουμε και το νεανικό σκληρόδερμα σε πολύ μικρές ηλικίες. Ευτυχώς η αναλογία εδώ είναι πολύ χαμηλή, είναι 0,05 ανά 100.000 παιδιά, οπότε είναι χαμηλό. Βέβαια είναι πολύ μικρό. Κύριε Παπαδάκη, το πρώτο σύμπτωμα, το πρώτο ανησυχητικό έτσι... Ναι, καταλαβαίνω. Τα συμπτώματα είναι πόνος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία, σημάδια στο δέρμα τα οποία μας προβληματίζουν. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσο πιο γρήγορα επισκεφτούμε ένα ρευματολόγο, και το τονίζω αυτό, ένα ρευματολόγο, γιατί οι ρευματολόγοι είναι η ειδικότητα η οποία, όπως στο σκληρόδερμα αλλά και σε όλα τα ρευματικά νοσήματα, είναι αυτοί που μπορούν να χειριστούν αυτά τα προβλήματα αρκετά καλά, γιατί είναι η ειδικότητά τους. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν επισκεφτούμε ένα ειδικό, τόσο καλύτερη θα είναι η εξέλιξη της νόσου. Διότι η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή διάγνωση, η έγκαιρη έναρξη θεραπείας και η συνεργασία με το θεράποντα ιατρό θα μας βοηθήσει, αν μη τι άλλο, να έχουμε μια ποιότητα ζωής αρκετά καλή, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σκληρόδερμα, όπως και όλα τα ρευματικά νοσήματα, είναι χρόνιο νόσημα, δεν θεραπεύεται, όμως αντιμετωπίζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θεραπείες οι οποίες μπορούν να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Εκεί θέλω να σταθούμε λίγο, στη θεραπευτική, στην φαρμακευτική αγωγή. Εγώ δεν μπορώ να πω, γιατί δεν είμαι γιατρός, τι φαρμακευτικές αγωγές θα ακολουθήσουν. Υπάρχουν όμως αρκετά σκευάσματα τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση, ουσιαστικά κοιμίζουν την νόσο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα η εξέλιξη να είναι υπέρ του ασθενούς, δηλαδή να του δίνει μια ποιότητα ζωής αρκετά καλή, χωρίς να τον προβληματίζει το αύριο. Έχουν γίνει βήματα πρόοδου τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια? Σαφώς. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Η ιατρική εξελίσσεται, η ρευματολογία εξελίσσεται. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα φάρμακα που έχουν μπει στη φαρέτρα των ρευματολόγων για την εντόπιση των χρόνιων ρευματολογικών νοσημάτων
έχουν αλλάξει τη ζωή μας σημαντικά. Αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και για το σύλλογό σας η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τις ρευματοπάθειες. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω πως ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης νιώθει μόνο υπερηφάνεια για το έργο που κάνει τα τελευταία περίπου 20 χρόνια που ιδρύθηκε, διότι η σκοπή του Συλλόγου μας, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι η ενημέρωση, η στήριξη και η διεκδίκηση για όλους τους ρευματοπαθείς. Αυτό το έχουμε επιτύχει, πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω, μια που μιλάμε και για το σκληρόδερμα, ότι αν μπει κανείς στη σελίδα μας στο Facebook ή στο κανάλι μας στο YouTube, θα βρει βίντεο με όλες τις ρευματικές παθήσεις που κατατοπίζουν τον ασθενή με κάθε λεπτομέρεια από επαγγελματίες. Μιλάνε γιατροί, ειδικοί, οι οποίοι εξηγούν. Υπάρχει βίντεο που έχει αναρτηθεί σήμερα για το σκληρόδερμα, μια που γιορτάζουμε αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Υπάρχει στα γραφεία του Συλλόγου μας έντυπο υλικό. Μπορεί κάθε μέλος αλλά και φίλοι του Συλλόγου να περάσουν, να προμηθευτούν για να ενημερωθούν και για τις θεραπείες αλλά και για την κάθε νόσο. Έντυπα τα οποία μας τα έχουν φτιάξει οι επιστήμονες είναι εγκεκριμένα, δεν είναι κάτι που φτιάχνουμε μόνοι μας, πάντα με την καθοδήγηση των γιατρών μας. Οπότε είμαστε μόνο υπερήφανοι για το έργο του Συλλόγου Ρευματοπαθών. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είμαι σίγουρος ότι και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε πρωτοβουλίες, σε δράσεις. Εδώ είμαστε για να μιλάμε για αυτές τις δράσεις και να τις προβάλλουμε. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να προσθέσω απλά ότι λόγω του COVID είχαμε περιοριστεί σε διαδικτυακές εκδηλώσεις, ευελπιστώντας ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να βρεθούμε από κοντά. Θέλαμε και τη στήριξή σας όπως την έχουμε μέχρι σήμερα. Χαρά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά.